δεν είμαι ένας χθεσινός πολιτικός. Είμαι ένας πολιτικός με μεγάλη ιστορική διαδρομή. Είμαι ένας πολιτικός που έχω ζήσει όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία 40 χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας. Και είμαι και ένας πολιτικός που οι συναστροφές μου, το feedback μου, οι επαφές μου είναι ο απλός πολίτης. Και είναι εδραία η πεποίθησής μου ότι η συλλογική συνείδηση αυτού του τόπου δεν ήταν οι λεγόμενες ελίτ οικονομικές, κοινωνικές, κομματικές και πολιτικές ομάδες. Η συλλογική συνείδηση αυτού του τόπου ήταν ο απλός πολίτης. Ήταν αυτός που οι πολιτικοί σε κάποια φάση τον έλεγαν λούμπεν στοιχείο, αλλά ήταν αυτός που ανιδιοτελώς προσέφερε τις υπηρεσίες του και την αγάπη του σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο μέγεθος και το κρίσιμο γεγονός που σήμερα πρέπει να επεξεργάζονται τα κόμματα. Μπορούν τα πολιτικά κόμματα σήμερα στη χώρα μας να δημιουργήσουν ένα κίνημα ενός ανιδιοτελούς και άδολου πατριωτισμού. Έτσι μόνο θα μπορέσει να σωθεί η χώρα μας. Και από την άλλη μεριά, αντέχει η δημοκρατία, θέλει ανθρώπους που να μπορούν να αντέχουν σε όλες τις απόψεις και στις πιο ακραίες απόψεις. Είπαν την άποψή τους. Δεν σημαίνει ότι αν και αγενέστατα την είπαν, ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο του διαλόγου ή της δημοκρατικής ευαισθησίας, ακούστηκε η άποψή τους. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, όπως το έκανα, συνεχώς να το κάνω, να δίνω μεγάλη βαρύτητα ακόμα και στην πιο ακραία άποψη. Στο συγκεκριμένο θέμα, θεωρώ ότι αλλού ήταν η στόχευση. Όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι οι πολίτες, όπως το γνωρίζει όλη η κοινωνία και όλοι οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας, το θέμα του Σουσακίου στους Αγίους Θεοδόρους δεν είναι πρόβλημα της αιρετής περιφέρειας. Είναι πρόβλημα του Υπουργείου, είναι πρόβλημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι πρόβλημα του ΙΠΕΚΑ. Το ΙΠΕΚΑ γνωμοδότησε θετικά και ενέκρινε την ΜΠΕ. Εμείς ως αιρετή περιφέρεια που έχουμε μόνο γνωμοδοτικό ρόλο, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση μετά από την θετική εισήγηση. Υπήρξε θετική εισήγηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Υπήρξε θετική εισήγηση και θετική πρόταση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Δέδε. Υπήρξε απόφαση του ίδιου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και επειδή όλοι ήσασταν παρόντες, γιατί όλοι οι πολίτες είναι παρόντες στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα ήθελα να πω ότι υπήρξε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχει και μια υπέρβαση. Η προσωπική μου θέση. Είπα στον κύριο Δήμαρχο και στους υπόλοιπους πολίτες ότι εάν η επιθεώρηση περιβάλλοντος που εγώ θα ενεργοποιήσω δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ανατροπή της απόφασης του ΙΠΕΚΑ, εγώ πρώτος για πρώτη φορά στη ζωή μου θα ανακαλέσω την υπογραφή μου. Αυτή είναι η υπόθεση για να είναι ξεκάθαρη. Αμέσως μετά λοιπόν έστειλα μια επιστολή στον κύριο Δήμαρχο και του ζήτησα και τον ενημέρωσα για την διαδικασία που έχω επιλέξει. Και του ζήτησα και τη γνώμη. Και του είπα, κύριε Δήμαρχε, επειδή μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο διατυπώσατε την άποψη ότι δεν το γνωρίζατε όταν αδειοδοτήθηκε η μεγάλη επέκταση της Motor Oil, εάν εμένετε σε αυτή την άποψη, στείλτε μου μία επιστολή και να μου λέτε ότι εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάμε από εσάς να ξανασυζητηθεί το θέμα. Φωνήβω όντως εν τη ερήμου. Δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ, καμία τέτοια ενημέρωση. Αυτή η επιλεκτική στάση της Δημοτικής Αρχής προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Και από την άλλη μεριά, όπως γνωρίζετε, η επιθεώρηση της περιβάλλοντος αμέσως από την πρώτη στιγμή μετά την δική μου την παρέμβαση ευαισθητοποιήθηκε και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς για να εξετάσει και στο επίπεδο της αυτοψίας αλλά και στο επίπεδο της συζήτησης τα από εδώ και τα από εκεί επιχειρήματα. Εγώ επιμένω, τραμπουκισμοί
στο δημόσιο διάλογο. Τραμπουκισμοί σε μια δύσκολη περίοδο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου δεν βοηθάνε ούτε την διεύρυνση της δημοκρατίας, αλλά ούτε και την αποτελεσματικότητα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα. Και κάτι άλλο. Ήδη με δική μας πρωτοβουλία, η επιθεώρηση περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει επί της ουσίας για το επίπεδο ρύπανσης ολόκληρης της περιοχής των Αγίων Θεοδόρων. Και αμέσως μετά, εμείς θα συγκροτήσουμε επιτροπή από τεχνοκράτες για να κάνουμε το δικό μας σχεδιασμό. Και θέλω να θυμίσω κάτι σε όλους αυτούς τους επιτηδίους. Γιατί είναι επιτίδιοι. Οι περισσότεροι κάνανε τα προσωπικά τους παιχνίδια από εδώ και από εκεί. Ήταν οι κύριοι τροφοδότες με οικοπαιδικές εκτάσεις στην Motor Oil και σε άλλες επιχειρήσεις. Εγώ λοιπόν τους λέω ξεκάθαρα ότι αυτά που δεν έγιναν πραγματικότητα, γιατί οι Αγίοι Θεόδωροι για εμάς τους επαρχιώτες που ερχόμασταν από την εσωτερική αγορά της Πελοποννήσου, οι Άγιοι Θεόδωροι για εμάς ήταν ένα έμβλημα. Ένα έμβλημα πολιτισμού, ευπορίας, τουριστικού προϊόντος. Ήταν πραγματικά μια εμβληματική κατάσταση. Τους είπα λοιπόν αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν, να ενεργοποιήσουν την ζωή των Αγίων Θεοδόρων, εμείς πολύ γρήγορα θα την έχουμε ως κυρίαρχο στοιχείο της δικής μας αναθεώρησης του χωροταξικού πλαισίου. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι εμείς έχουμε μια μεγάλη σημαία. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας. Εμείς δεν θα αφήσουμε κανένα να παραβιάσει τους νόμους για κανέναν λόγο. Και πάνω απ' όλα, εμείς θέλουμε να προστατεύουμε μόνον το δημόσιο συμφέρον, γιατί αυτή είναι η εντολή των συμπολιτών μας. Να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι, εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτή την προσέγγιση. Εγώ σέβομαι και την άποψη του ενός πολίτη. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικη η άποψη σε αυτή έτσι όπως κατατίθεται. Υπάρχουν όργανα, υπάρχουν δεσμεύσεις και πάνω απ' όλα υπάρχει μια καθαρή συμφωνία. Ας την τηρήσουμε αυτή την καθαρή συμφωνία. Καλός ή κακός, το ΙΠΚ έδωσε την έγκρισή του στην ΠΕ για τη μονάδα αυτή. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι αν η επιθεώρηση έρθει και δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να ανακληθεί αυτή η άδεια, για πρώτη φορά στη ζωή μου θα ανακαλέσω και εγώ την